Με την αλλαγή η οποία επισυμβαίνει. Έτσι. Η αλλαγή η οποία επισυμβαίνει δεν επηρεάζει ούτε τα εργατικά κέντρα, ούτε τις ομοσπονδίες, ούτε βεβαίως τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, τη ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΔΗ ή οποιονδήποτε. Και αυτό το πράγμα νομίζω επικαλύπτεται από μια ανάγκη του ΚΚΕ να αντιδράσει με τρόπο που παράγει εικόνα και είδηση, διότι αυτή τη στιγμή έχει το εξής πολιτικό πρόβλημα. Αμφισβητείται δομικά μία θεμελιώδης ιδέα την οποία κομίζει στον πολιτικό διάλογο εδώ και χρόνια το ΚΚΕ, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς να λαμβάνονται μέτρα τα οποία υπερασπίζονται τα μισθωτά στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχότερους ανθρώπους. Επικοινωνιακοί μόνο οι λόγοι δηλαδή νομίζω των αντιδράσεων. Ναι. Νομίζω ναι. Είναι καθαρά μία τακτική η οποία επιλέγεται λόγω αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων και πολύ λίγο έχει να κάνει με την ουσία της ρύθμισης. Πάντως η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν επιλογή. Και ακούμε πολλές φωνές. Ωραία, βεβαίως δεν ήταν, όπως δεν ήταν επιλογή και όλα τα άλλα πράγματα τα οποία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήταγε σε σχέση με την αγορά εργασίας και η Νέα Δημοκρατία μας ζήταγε να υπογράψουμε με χέρια και με πόδια. Προφανώς δόθηκε μία μάχη και έγινε μία υποχώρηση σε ένα ζήτημα το οποίο είναι δευτερεύον ως προς τα υπόλοιπα τα οποία ζητούνται. Τι γίνεται, απλώς άλλαξε δηλαδή το προαπαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής για να κηρυχθεί απεργία σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Αλίμονο δηλαδή. Εφόσον λοιπόν επιβλήθηκε, ας το πούμε έτσι, ήταν αναγκαστική επιλογή, πώς μετά έρχεται το άλλο επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μας επιβλήθηκε, ήταν ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση δεν ήθελε να πάρει, ή είναι μια μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε να γίνει. Η αγορά εργασίας, κυρία Πολάλη, αυτή τη στιγμή είναι δυστυχώς από τις πιο απορριθμισμένες. Συνέπεια των πολιτικών του μνημονίου. Εμείς δίνουμε μάχη και δίνουμε και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα επανέλθουμε στα ζητήματα της αγοράς εργασίας με τρόπο πάρα πολύ εμφατικό για να αποκαταστήσουμε μια κανονικότητα. Κακά όμως τα ψέματα. Ποια είναι τα κακά ψέματα? Να λέμε ότι αρκεί μόνο το γράμμα του νόμου για να μπορέσει ο εργαζόμενος να προστατευτεί. Σε μια οικονομία με 20% ανεργία, η δίωδη παράκαμψη της εργατικής νομοθεσίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και θα ήταν υποκριτικό από μέρους μας εάν αυτό το πράγμα δεν το αναγνωρίζαμε. Αναδεικνύεται δηλαδή, θα έλεγα, ως πρώτιστη μάχη η μείωση των ποσοστών ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης. Εάν δηλαδή η εργοδοτική πλευρά έχει απεριόριστη δυνατότητα να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ακριβώς ανοίγει. Κύριε Υπουργέ, όμως, για τη μεγάλη εικόνα, έχουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη. Έχουμε καλές ειδήσεις απ' έξω. Οι θεσμοί λένε ότι θα βγει η χώρα, έχουμε τους οίκους αξιολόγησης, έχουμε τις καμπύλες των ομολόγων, όλα αυτά πάνε καλά. Μέσα όμως έχουμε θέματα πληστηριασμών. Έχουμε 1000 κατασχέσεις την ημέρα. Έχουμε τους ανθρώπους που αδυνατούν. Πλέον ακούς παντού δώσει, ρύθμιση. Αυτές οι δύο εικόνες πώς μπορούν να συγκεραστούν ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει από την κρίση που λέμε? Γιατί δεν είναι μόνο το να το πεις ή να κάνεις μια καλή έξοδο στις αγορές και να δανειστείς. Γιατί η χώρα, ωραία, θα προχωρήσει. Αλλά αν δεν έχει τους πολίτες σε μια καλή κατάσταση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν θα συμφωνήσω 100% με την υπόμνηση που κάνατε ότι δεν αρκεί μία έξοδο στις αγορές για να πούμε ότι η χώρα βγήκε από την κρίση. Θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα είναι μία πάρα πολύ σημαντική τομή σε σχέση με το πώς εφαρμόζονταν η πολιτική και το πώς αποφασίζονταν μέχρι στιγμής, αλλά δεν θα έχουν λυθεί ως διαμαγεία στα προβλήματα, διότι τον Αύγουστο του 2018 δεν θα πάει η ανεργία από το 20 ή το 19, στο οποίο ενδεχομένως θα βρίσκεται στο 10. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα αυξηθούν σημαντικά οι βαθμοί ελευθερίας άσκησης πολιτικής σε μια κυβέρνηση η οποία ακριβώς έχει δείξει ότι όταν υπάρχουν οι δυνατότητες κοιτάει προς τη μεριά που πρέπει να κοιτάξει για να απαλύνει τις πληγές που έχουν ανοίξει. Τώρα, μου λέτε εάν τα καλά νέα τα μακροοικονομικά περνάνε στην καθημερινότητα του πολίτη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι περνάνε και περνάνε πολύ πριν και τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος το οποίο είχαμε. Περάσανε, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση οι αγρότες μπήκανε στην εθνική σύνταξη, τη στιγμή που αγροτικές συντάξεις θα σβήνανε. Ή στο γεγονός, και αυτό δυστυχώς επικαλύπτεται από τον τρόπο που ορισμένοι έχουν αποφασίσει να επικοινωνούν τα ζητήματα, από το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, στο 80%, πληρώνουν χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.
από το γεγονός ότι η αγορά έχει αναζωογονηθεί. Ότι 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας γίναν δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος. Ότι 700.000 οικογένειες θα πάρουν αυξημένα επιδόματα από τον κόσμο. Στους τρίτεκνους όμως, στους πολυτεχνούς. Στους τρίτεκνους, να σας πω τι είχε γίνει. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι πολύ αδικημένη πέρα από το σύνολο. Τώρα με τσιγκλάτε λίγο και με πάτε και λίγο πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, γιατί είχα και έτσι μια επαφή με τα δημογραφικά οικονομικά. Στους τρίτεκνους τι είχε γίνει. Ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει μια οριζόντια επιλογή χωρίς να τη μελετήσει καθόλου και είχε δώσει αποκλειστικά εκεί πέρα το μεγαλύτερο έως και το αποκλειστικό βάρος. Η χώρα μας όμως έχει πάρα πολύ χαμηλούς δείκτες γεννητικότητας. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης οι οποίες δεν κάνουν κανένα ή κάνουν ένα παιδί. Εκεί πέρα πρέπει λοιπόν να πέσει όλο το βάρος. Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η απόφαση για τεκνοποίηση συναρτάται πάρα πολύ με τους θεσμούς κοινωνικού κράτους και όχι απαραίτητα με τα χρηματικά ανταλλάγματα τα οποία λαμβάνει κανείς. Το να έχει δηλαδή τον παιδικό σταθμό, την δυνατότητά του να έχει παροχές υγείας και προστασίας, και εκεί πέρα γίνεται η μεγαλύτερη προσπάθεια. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το οικονομικό και του πολυνομοσχεδίου, πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο, εδώ δεν προστατεύεται. Και βέβαια από την πλευρά σας ως κυβέρνηση μας λέτε ότι δεν θα ακολουθεί στο δημόσιο επιθετική πολιτική να εκπληστηριάζει. Ποιος εμποδίζει όμως, κύριε Υπουργέ, έναν επόμενο να έρθει να εφαρμόσει τον νόμο που πρόκειται να ψηφίσετε? Έναν επόμενο δεν θα τον εμποδίζει κανένας. Και γι' αυτό, θα γι' αυτό... ένα θεσμικό πλαίσιο. Ναι, δηλαδή, ένας επόμενος μπορεί να νομοθετήσει κι άλλα, ξέρετε, και να ξυλώσει όλες τις θετικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Άρα νομίζω ότι εκεί πέρα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα κληθεί να το απαντήσει ο ελληνικός λαός το 2019 το Σεπτέμβρη. Είστε σίγουροι γι' αυτό? Ναι, βέβαια. Είμαι από 20... Καλά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχουμε ζήσει από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2015 να μας λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι, κάθε τρεις μήνες είχαμε εκλογές και από το Σεπτέμβριο του 2015 που γίνανε οι δεύτερες και μετά. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κρίση, ο οποίος θα ολοκληρώσει την τετραετία. Θα έχει φτάσει την οικονομία σε μια κατάσταση όπου η απασχόληση θα έχει αυξηθεί κατά 400 ή ακόμα και 500.000 θέσεις εργασίας και εκεί ακριβώς. Αν δεν το ρίξει ο Πάνος Καμένος για το Μακεδονικό. Καλά, εντάξει. Όνειρα θερινής νυχτός. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Όνειρα θερινής νυχτός, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχει ενιαία γραμμή στο θέμα αυτοξονομασίας. Θα είναι απολύτως ενιαία και θα το δείτε. Και λέω, μα ο κύριος Καμένος χθες είπε όνειρα, ότι εγώ δεν δέχομαι. Όνειρα θερινής νυχτός είναι όνειρα θερινής νυχτός αυτών που δημιούργησαν το πρόβλημα. Το ακούσαμε νωρίτερα και την κυρία Μπακογιάννη, η οποία λέει δεν θα βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στην κυβέρνηση. Να μας πει τότε η κυρία Μπακογιάννη τι έγινε στο Βουκουρέστι ακριβώς. Και δηλαδή, τι έκανε και η ίδια. Τι δηλαδή, είχε βουήξει ο τόπος για το τι έκανε και ο Καραμαλής, το τι έκανε και η Μπακογιάννη. Χρησιμοποιήθηκε και στο εσωκομματικό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας σε αλλεπάλληλες ιστορικές στιγμές το θέμα. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε με ψυχραιμία κάτι ευρύτερο. Η χώρα μας έχει μια γεωστρατηγική θέση πάρα πολύ κρίσιμη, την οποία την κάνει μοναδική. Δεν μπορεί την επιρροή της να την ασκήσει και να αξιοποιήσει τη θέση της αν έχει γυρισμένα τα νότα της προς το βορρά. Δυστυχώς κατά τον ψυχρό πόλεμο τα είχε. Ναι, όμως κύριε Υπουργέ, το βασικό θέμα αυτό που θέτει η αντιπολίτευση, πέρα από την διαφορετική άποψη του κυβερνητικού σας εταίρου, είναι γιατί δεν καλέσατε με έναν τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων, να τους ενημερώσει σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόμαστε και ότι πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση έτσι, χωρίς δεδομένα, και ακούμε από αλβανικά site, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, οι αλβανικά μέσα ενημέρωση ότι αυτό είναι το όνομα, είναι υπάρχουν το άλλο. Υπάρχουν και από τις δύο πλευρές δυνάμεις πολιτικές και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη διαδικασία να τη δυναμητήσουν. Γράφει κάποιος ακραίος από την απέναντι μεριά κάτι, χρησιμοποιείται αυτό εδώ μέσα ως μέσο πολιτικής πίεσης. Δεν είναι τώρα αυτά σοβαρά πράγματα. Είναι και η Εκκλησία. Το ακραία. Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι και η Εκκλησία, Χρυσή Αυγή. Η Εκκλησία νομίζω διατύπωσε μια θέση, απαντήθηκε πάρα πολύ σαφώς. Και η διαρροή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι συμπαρασύρεται από την Ελλάδα. Δεν ήθελα να το σχολιάσω αυτό, αλλά σας λέω, υπάρχει η επιστολή του Πρωθυπουργού η οποία ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή συμπαρασύρεται από την Ελλάδα? Διαφωνείτε με αυτό? Δεν θα συμφωνήσω ότι όποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα παράγωγο του ονόματος Μακεδονία ταυτίζεται με την ακροδεξιά. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά νομίζω εδώ ότι πρέπει να συζητήσουμε ψυχραιμία. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε
ότι θα είναι μέγιστο εθνικό λύστημα αν υπάρχει ένα παράγωγο του ονόματος Μακεδονία. Λοιπόν, διότι υπάρχει στην ενδιάμεση. Του κυρίου Καμένου, κύριε Υπουργέ, υπάρχει, θα τις έχετε στην υπάρχει στην ενδιάμεση συμφωνία. Η γειτονική εμείς χώρα, το ξέρουμε, έτσι, έχουμε συμφωνήσει να λέγεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι και όταν θα υπάρχει και μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά και σε αυτό το ζήτημα, θα ενημερώσει αρμοδίως. Θα είναι πλήγμα για την κυβέρνηση αν ο κύριος Καμένος δεν συμφωνήσει? Η κυβέρνηση και σε αυτό το ζήτημα θα προχωρήσει ενιαία και είμαστε αισιόδοξοι, κυρία Πολάλη. Να κλείσουμε μισό λεπτάκι δικαίωμα τώρα. Παρακαλώ. Υπάρχει μια διαφορά, μια αντίφαση. Η νέα γενιά τους βλέπω με τα κινητά τηλέφωνα, τα smartphone, ζουν σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό. Και εσείς δεν έχετε πολλά χαρτιά μπροστά, βλέπω. Ναι, και εμείς είμαστε τις τεχνολογίες. Είμαστε και εμείς τεχνολογίες. Εμένα με συμπαρασύρει. Είστε στη μετάβαση, οριακά, έχετε εδώ, και τη σκαλέτα. Υπάρχει το χάσμα των γενναίων, να το πω. Αλλά υπάρχει το χάσμα των τεχνολογιών και της τεχνολογικής αποτύπωσης. Ουσιαστικά οι νέοι ζουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και ξαφνικά έρχονται στο κράτος να αντιμετωπίσουν τη χαρτούρα και την γραφειοκρατία. Είστε αρμόδιος υπουργός. Συναρμόδιος. Για τα κρατικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ψηφιακό κράτος που όλοι το έχουν διαφημίσει, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που πρέπει να πας να στηθείς, να πάρεις ένα χαρτάκι, ενώ μπορείς μέσα από τον υπολογιστή σου να κατεβάσεις τα πάντα. Γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω υπάρχουν, σε αυτό? Στο ζήτημα ψηφιακής οργάνωσης του κράτους υπάρχουν δύο επίπεδα. Πρώτον, της εσωτερικής του οργάνωσης και λειτουργίας. Και το δεύτερο, τη συναλλαγή με τον πολίτη. Στην εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία έχουμε ήδη προχωρήσει και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής λειτουργεί αυτή τη στιγμή δοκιμαστικά και πιλωτικά το σύστημα ψηφιακής διακίνησης εγγράφων και απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής. Δηλαδή, οι 600 άνθρωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής έχουν ψηφιακή υπογραφή και αυτή τη στιγμή τα έγγραφά μας διακινούνται με τρόπο. Σε όλο το δημόσιο, κύριε Υπουργέ. Τώρα, άμα με αφήσετε, θα σας πω. Τις επόμενες μέρες έχουμε δουλέψει με την Όλγα Γεροβασίλη πάρα πολύ εντατικά το προηγούμενο διάστημα γι' αυτό. Θα υπογραφεί και το έργο το οποίο θα αφορά τη διάχυση αυτής της λειτουργίας σε όλο το δημόσιο. Οι μελέτες λένε ότι πρόκειται για μια εξοικονόμηση πόρων 400 εκατομμυρίων ετησίως. Εγώ θα σας έλεγα ότι είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος, διότι οι μελέτες αυτές δεν μπορούν να αποτυπώσουν την εξοικονόμηση σε εργατόρες και ειδικά στο επίπεδο της διοίκησης. Όταν αναζητάς κάποιο έγγραφο και δεν χρειάζεται να ψάξεις σε συρτάρια ή να ρωτήσεις 10 ανθρώπους για το πού βρίσκεται, αλλά μπορείς καθαρά από το σύστημα της ροής εργασιών η οποία υπάρχει μπροστά στον υπολογιστή σου να το εντοπίσεις αμέσως, γλιτώνεις πολύ ώρα. Και πολύ σύντομα, γιατί έχουμε μια είδηση που θέλουμε να τη σχολιάσετε. Έρχεται από τη Γερμανία. Σας προειδεάζω. Πότε θα ζήσουμε, εάν θα ζήσουμε, να έχουμε έναν μοναδικό αριθμό που θα μπαίνουμε στον υπολογιστή μας και θα μπορούμε όλα αυτά που μας περιγράψατε, γιατί το πώς θα οργανωθεί ψηφιακά το κράτος είναι δικό σας θέμα να το κάνετε, αλλά ο πολίτης τον ενδιαφέρει να μην έχει άμκα, 1200 αφημί, αυτό αριθμούς, αφημούς, ένα υπάρχει αυτό το εξής θετικό. Καταρχήν έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για το Μητρό Πολιτών, ώστε τα δημοτολόγια να επικοινωνούν με τα ληξιαρχεία. Και είμαστε στη διαδικασία ενοποίησης όλων των μητρών, ούτως ώστε ακριβώς να συμβεί αυτό που λέτε. Εδώ ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι ότι σε αυτές τις ιστορίες δεν χρειάζεται να ξανανακαλύψουμε την Αμερική. Βέβαια. Επισκεφθήκαμε την Εστονία πριν από λίγο καιρό και είδαμε ότι έχει ένα πάρα πολύ προηγμένο σύστημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Μία πλατφόρμα ενιαία όπου μπορούν να κάνουν τις περισσότερες εργασίες. Εμείς έχουμε μία πλατφόρμα η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Το καθημερινότητα.gr με τον Αλέγο του Φλαμπουράρη, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Θα σας διακόψουμε για λίγο, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις από τη Γερμανία. Η Μαρία Κονταξή θα μας ενημερώσει, γιατί φαίνεται ότι είναι σε θετική βάση. Μάλλον.